Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η τουριστική κίνηση στους προορισμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρά τα όποια προβλήματα, η τουριστική κίνηση έχει ανακάμψει και οι φορείς του τουρισμού εκφράζουν την αισιοδοξία τους. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο Μιχάλης Αμυρίδης, πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι επαγγελματίες του τουρισμού, η χρονιά είναι εξαιρετική και φέτος, και ίσως καλύτερη και από πέρυσι. Νομίζω το επίπεδο είναι καλό των επισκεπτών που έχουμε και νομίζω ότι ξοδεύουν και αρκετά χρήματα. Τώρα, κατά περίπτωση, εντάξει, μπορεί κάποιοι να έχουν παράπονα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές οι επισκέπτες που έχουμε ξοδεύουν χρήματα, αλλά και είναι και ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια έκανε και συνεχίζει να κάνει δράσεις, επενδύει σημαντικά ποσά στον τουρισμό, ιδίως τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ο Περιφερειακός Υπουργός Μέτριος έχει επενδύσει ένα πολύ σημαντικό ποσό, 3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν έχει υπάρξει προηγούμενο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα ποσό το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή διατίθεται και γίνονται δράσεις με αυτό το ποσό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Πέρα από αυτό όμως, θέλουμε τα επόμενα χρόνια να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προοπτική που εμφανίζει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Και αυτό θα γίνει τόσο βοηθώντας τους ήδη ανεπτυγμένους προορισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα και το αποτέλεσμα το οποίο έχουν, αλλά ενισχύοντας και αυτούς που έχουν δυναμική ανόδου και κυρίως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, έτσι ώστε να έχουμε και μία ακόμα τουριστική περίοδο πολύ ανεπτυγμένη, πέρα από την θερινή, πέρα από το ηλιοθάλασσα, η οποία να αφορά το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη και αυτό εδώ να το ενισχύσουμε και να ξαναθυμίσουμε όχι μόνο στους Ολοδαπούς αλλά και στους Έλληνες επισκέπτες, τους οποίους εκτιμούμε πάρα πολύ και αυτοί ήταν που είχαν στηρίξει περιοχές όπως είναι η Ξάνθη ή η Δράμα τα προηγούμενα χρόνια, να τους ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουμε και ότι μπορούν εδώ να περνάνε ευχάριστα τον καιρό των διακοπών τους, το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη. Η δημιουργία του συγκεκριμένου φορέα χαρακτηρίστηκε ως τομή από τον ίδιο τον κύριο Μυρίδη. Η απόφαση του Περιφερειάρχη ήταν απόφαση τομή στο πώς θα ασκηθεί η τουριστική πολιτική τα επόμενα χρόνια αλλά και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Είναι απόφαση τομή, διότι θα εμπλέξει όχι μόνο όλες τις περιοχές μέσα σε αυτό το φορέα, αλλά θα εμπλέξει και κυρίως τους ανθρώπους του τουρισμού, τους ιδιώτες, στη λήψη των αποφάσεων. Δεν θα ακούνε τι αποφασίσαμε, αλλά θα συναποφασίζουμε μαζί. Μαζί θα παρακολουθούμε την εκτέλεση των δράσεων και μαζί θα κοιτάμε αν χρειάζεται κάποια διόρθωση ή τροποποίηση. Αυτό έγινε με μια απόφαση η οποία προηγήθηκε ευρύτατη διαβούλευση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στα δύο μας τα νησιά. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Αυτό έγινε τους προηγούμενους μήνες, από το τέλος του 2022 μέχρι και πρόσφατα. Συγκεντρώσαμε τα στοιχεία, εκτιμούμε την κατάσταση, βάζουμε απόψεις και ιδέες που ακούσαμε όλους αυτούς τους μήνες και μέσα στο φθινόπωρο θα υλοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, θα γίνει η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού, ο οποίος, όπως σας είπα, κατά την άποψή μου είναι απόφαση τομή για το πώς θα ασκήσουμε την τουριστική πολιτική της περιφέρειας τα επόμενα χρόνια.